Άλλαξε η εικόνα του κλειστού γυμναστήριου της Λιμνοπούλας με τις εργασίες που το αναβάθμισαν αισθητικά αλλά και λειτουργικά, ενώ στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αναμένεται να βρεθούν στα Γιάννενα το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου για την οριστική παραλαβή του Ταρτάν στους Ζωσιμάδες. Οι παρεμβάσεις από τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, που εκμεταλλεύτηκε και το διάστημα των περιοριστικών μέτρων για να προχωρήσει στις αναγκαίες εργασίες, συνεχίζονται, με το αποτύπωμα ωστόσο ήδη να φαίνεται τόσο στην κύρια αίθουσα όσο και στους βοηθητικούς χώρους, όπως τα αποδυτήρια αλλά και το γυμναστήριο ενδυνάμωσης, που αναμένει νέα όργανα τις επόμενες ημέρες. Εξίσου σημαντική είναι και η προσπάθεια απεξάρτησης από το πετρέλαιο και ενεργειακής αναβάθμισης του χώρου, με στόχο τόσο την εξοικονόμηση πόρων όσο και τη βελτίωση των συνθήκων άθλησης, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Μόλις σήμερα παραλήφθηκε ο σύγχρονος εξοπλισμός συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα το γυμναστήριο, με αποτέλεσμα τους θερινούς μήνες να υπολειτουργεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΕΑΚΙ, Παντελής Κολόκας. Έτσι είναι, καταρχάς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διαπίστωση ότι ένα εντελώς παρατημένο γυμναστήριο για δεκαετίες αυτή τη στιγμή είναι ένα όμορφο, ένα στολίδι, το οποίο και με κάποιες άλλες πινελές που θα προσθέτουμε στην πορεία θα γίνεται ακόμη πιο όμορφο και θα αναβαθμίζεται συνεχώς. Εμείς ανεξαρτήτου της πανδημίας είχαμε ξεκινήσει, ανεξαρτήτως το τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε τόση άνεση αν δεν υπήρχε το lockdown, ήμασταν αποφασισμένοι και είχαμε ξεκινήσει πριν από τον COVID. Και μάλιστα τότε τα συνεργεία μας δουλεύαν τη νύχτα, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Οι συνθήκες της πανδημίας και το lockdown υπήρξαν και σε άλλες περιοχές και σε άλλες περιπτώσεις. Μακάρι να έχει συμβεί το ίδιο έργο. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι ορατό, είναι συγκεκριμένο και έτσι οραματιζόμαστε όλους τους αθλητικούς χώρους, αυτούς που ήδη έχουμε για τα νέα παιδιά, αλλά και άλλους καινούριους χώρους, στους οποίους πρέπει πάση θυσία να κατανοήσουν όλοι ότι πρέπει να επενδύσουμε και πρέπει να επενδύσουμε σωστά. Και σωστά δεν είναι να μιλούμε όλοι επί παντός επιστητού, αλλά σε τομείς που αυτοί που γνωρίζουν πώς να τα χειριστούν θα πρέπει να έχουν ανοιχτά αυτιά. Ήρθατε σήμερα εδώ για να ουσιαστικά για να διαπιστώσετε τη διήσω μας τι γίνεται και πέσατε πάνω στην εγκατάσταση του συστήματος ψύξης θέρμανσης. Ψύξη δεν είχε ποτέ το γυμναστήριο. Θα έχει σύγχρονα μηχανήματα ψύξης θέρμανσης και κλιματισμού με καθαρό νοπό αέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται απ' έξω, και πλέον θα μπορούν να γίνονται προπονήσεις και κατά τους θερινούς μήνες που το καλό από τον Ιούνιο και μετά το γυμναστήριο σχεδόν έκλεινε. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις μέχρι να το καταστήσουν απόλυτα σύγχρονο γυμναστήριο θα γίνεται συνεχώς. Από την άλλη όμως, αν θα χρειαστεί την επόμενη εβδομάδα να γίνει αγώνας, θα μπορεί να γίνει. Το γυμναστήριο είναι λειτουργήσιμο, πάντα με τους κανόνες που προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και θα έχουμε τη δυνατότητα, απαλλαγμένο όσο γίνεται περισσότερο από το πετρέλαιο, να έχουμε ενεργειακά αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα και λειτουργικά αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, το οποίο μπορεί να το δει κανείς χωρίς να είναι απαραίτητα έμπειρος ή να έχει περάσει από αυτό το χώρο πολλά χρόνια πριν. Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου του ΕΑΝΚΙ, ένα έργο στοίχημα για πολλές διοικήσεις του ΠΕΑΚΙ. Την ανάγκη να επισπευστούν οι διαδικασίες επεσήμαναν στα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα μέλη της διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, που βρέθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τις προηγούμενες ημέρες και απέσπασαν τη δέσμευση για την άμεση ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Όπως σας είχα ενημερώσει και σε προηγούμενο μας διάλογο, εμείς επισκεφθήκαμε πριν από μία εβδομάδα με τον κύριο Λαζάνη στην Αθήνα, στο Υπουργείο και στις τεχνικές υπηρεσίες. Για να επισημάνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να περιμένουμε να χάσουμε ούτε μία εβδομάδα από αυτό που προβλέπετε σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση, και επίσης από τη δική μας πλευρά, για να μην χαθούν οι ημερομηνίες, πληρώσαμε περί τις 40.000 ευρώ τους όρους σύνδεσης προπαραμονή πρωτοχρονιάς, για να μην υπάρξει ο κίνδυνος να ξεπεράσουμε την ημερομηνία, παρότι αυτό είναι υποχρέωση του εργολάβου που θα κριθεί ως ανάδοχος και τα οποία τότε έχει ρητή υποχρέωση να τα επιστρέψει σε εμάς. Οι τεχνικές υπηρεσίες λοιπόν δεσμευτήκαν ότι στο τέλος αυτού του μήνα που διανύουμε, αρχές του επόμενου, θα έχουν αποφανθεί για το ποιος θα είναι
ο προσωρινός ανάδοχος. Επίσης, δεσμευτήκαν μετά από δικό μας αίτημα να είναι στα Γιάννενα αρχές του Φλεβάρι, δεκαήμερο από 10, το πενταήμερο από 10 μέχρι 15 Φλεβάρι στα Γιάννενα, προκειμένου να δουν επιτόπου τα θέματα αυτά και ταυτόχρονα και την ανάληψη, την οριστική παραλαβή του έργου του Ταρτάν των Ζωσιμαδών, καθώς επίσης και την οριστική παραλαβή του έργου ό,τι υπάρχει εδώ στη Λινοπούλα.